με τα ποσοστά της ανακύκλωσης να μην έχουν φτάσει ούτε στον Δήμο Ιωαννιτών, ούτε όμως και σε ολόκληρη τη χώρα, στα επιθυμητά και επιδιωκόμενα επίπεδα για το 2020 και εν ώψη του 2030 που θα πρέπει να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, υπάρχουν παράμετροι που δημιουργούν ένα διαφορετικό σκηνικό καθημερινότητα στη διαχείριση των απορριμμάτων και στα ποσοστά ανακύκλωσης. Η παράμετρος αυτή πλήττει και την εικόνα του Δήμου Ιωαννιτών, πλήττει όμως την ίδια την πραγματικότητα, καθώς ένα ποσοστό ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που υπολογίζεται αντίστοιχο με αυτό που συλλέγεται από την αποκομιδή του Δήμου, καταλήγει σε διαφορετικούς αποδέκτες μέσω της ανταποδοτικής ανακύκλωσης και δεν προσμετράται στη συνολική ποσότητα των απορριμμάτων που αναφέρεται στον Δήμο Ιωαννιτών. Απαντώντας έτσι σε σχετική ερώτηση στο περιθώριο της έναρξης μίας ακόμη δράσης ανακύκλωσης του Δήμου Ιωαννιτών, ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ έκανε λόγο για παρανομία που γίνεται μάλιστα ανεκτή από την πολιτεία, χωρίς να έχει βρεθεί λύση μέχρι σήμερα. Θίγεται ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δεν πρόκειται περί παρεξήγησης, πρόκειται περί εμφανώς πια παρανομίας, η οποία δυστυχώς γίνεται ανεκτή από την πολιτεία. Η ανταποδοτική ανακύκλωση προσφέρει και αυτή το δικό της τμήμα στο συνολική ανακύκλωση, μόνο που για λόγους που δεν είναι κατανοητοί, δεν καταγράφονται στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Αυτό θεωρείται ότι είναι αδίκημα, λοιπόν, και επομένως ενώ έχουμε, ξέρω εγώ, ανακύκλωση πάνω από το 20%, δηλώνουμε τη μισή περίπου, γιατί τεράστιες ποσότητες ανακυκλώνονται, το βλέπετε κάθε μέρα στην πόλη, διαμέσου των δομών της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Δεν έχουμε τίποτα με την ίδια την ανταποδοτική ανακύκλωση, νομίζω ότι και αυτή συνεισφέρει στην όλη διαδικασία, μόνο που είναι ανεπίτρεπτο αυτό να μην αυτά δηλώνονται, να μην αφαιρούνται λοιπόν χρήματα τα οποία επιβαρύνονται άδικα οι συνδημότες μας. Έχει ζητηθεί επανειλημμένα από την Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Γραφάκο, και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και την κυβέρνηση να πάρει τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης προς την νομιμότητα. Ο Δήμος Ιωαννιτών στο μεταξύ συνεχίζει να υλοποιεί τις δράσεις ανακύκλωσης στα σχολεία σε συνεργασία με τη Δημοτική Πλατφόρμα Επιβράβευσης του Follow Green. Με οδηγό τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών, το σχολικό πρωτάθλημα ανακύκλωσης επεκτείνεται, καθώς εκτός από τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά θα συμμετέχουν πλέον τα γυμνάσια και τα λύκεια του Δήμου. Το πρωί της Τρίτης, ο κ. Ελισάφ βρέθηκε στο 7ο Λύκειο Ιωαννίνων και ανακοίνωσε την έναρξη του νέου πρωταθλήματος ανακύκλωσης για τη σχολική χρονιά 2021-22. Φέτος λοιπόν συνεχίζουμε στα γυμνάσια και στα λύκεια και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η νέα γενιά να εγκολπωθεί τις αρχές αυτές της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος και νομίζω ότι ένα παιδί που από πολύ μικρή ηλικία εξοικειώνεται στη διαδικασία αυτή γίνεται ένας συνειδητός πολίτης που προστατεύει στη συνέχεια το περιβάλλον. Ο διευθυντής του Λυκείου, Νίκος Παπαϊωάννου, ανέφερε πως αποτέλεσε αίτημα των μαθητών και των εκπαιδευτικών η συμμετοχή του σχολείου στο σχολικό πρωτάθλημα ανακύκλωσης. Μέχρι στιγμής ο Δήμος ανταποκρίθηκε άψογα στο αίτημά μας, άμεσα, και βλέπουμε ότι καθημερινά γίνεται η συγκέντρωση και αποκομιδή αυτών των κάδων. Τα παιδιά το υποδέχτηκαν με μεγάλη αγάπη. Ήδη έχουμε αρκετούς κάδους. Σχεδόν κάθε μία αίθουσα έχει και έναν κάδο από το πρόγραμμα αυτό. Και βέβαια τα συγκεκριμένα υλικά συγκεντρώνονται κάθε μέρα.